Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έφτιαξα τη διάθεση. Να χάσουμε τον μπούστρο στο τέλος. Αυτό λέω κι εγώ. Αναδρομικά πόσο καιρό παίρνουμε από το 20 και μετά. Κάθε μήνα το ίδιο πράγμα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ξεκινήσω από το πιο απλό. Λέει ο κύριος διοικητής, από ό,τι διάβασα, σας άκουσα και το διάβασα και εγώ φυσικά, ότι οι επικουρικές συντάξεις θα βγαίνουν άμεσα. Εγώ εδώ μπροστά μου έχω μία σύνταξη επικουρικής από το 18 και είναι κυρία από τα Γιάννα συγκεκριμένα, που δεν έχει πάρει την επικουρική της. Τι είναι αυτά που μας λένε? Είναι σοβαρά αυτά? Από το 18, δηλαδή πόσο, 8 χρόνια είμαστε, και δεν έχει πάρει την επικουρική της. Και μιλάμε για πράγματα, ας λύσουν αυτό το θέμα το πρώτο. Και πάμε στο δεύτερο. Η επικοινωνία έχει τελειώσει πλέον. Ο κόσμος υποφέρει ο συνταξιούχος. Δεν έχει να φάει. Δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Έχει κάνει δευτέρια στα φαρμακεία. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε. Τώρα, πιστεύω ότι με αυτές τις λέξεις έδωσαν ένα το στίγμα. Τώρα, όλα αυτά που είπατε ένα προς ένα, το να απαντήσουμε. Ακούστε κάτι. Το 20, αν θυμάστε, ψηφίστηκε ο νόμος Βρούτσι, που έδινε το συντελεστή μεγαλύτερο σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό από το 20 δεν έχουν εφαρμόσει ορισμένους συνταξιούχους και δεν έχουν δώσει αναδρομικά. Αυτό πρέπει να δοθεί. Δεύτερο θέμα. Ή περιμένουμε τώρα την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου να πάρουν οι 370.000 που έχουμε κάνει αγωγές, να πάρουμε τα χρήματα. Οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τα λεφτά που δεν κάνανε αγωγές. Δεν κάνανε αγωγές γιατί ευθυνόμαστε κι εμείς, να λέμε την αλήθεια, αλλά ευθύνεται και το κράτος. Κύριος Μητσοτάκης με τον υπουργό του δεν έλεγε μην κάνουμε αγωγές. Το λέγαμε εμείς. Άρα αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Όλα τα άλλα, επικοινωνία, ψέμα στο ψέμα, έχει ημερομηνία λήξη. Και η ημερομηνία λήξη τη βλέπετε καθημερινά, που εδώ χιλιάδες τηλέφωνα δεχόμαστε. Αν πάρουμε αναδρομικά, δεν θα πάρουμε αναδρομικά. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα. Και το αναδρομικό. Πρέπει να σταματήσει από την κυβέρνηση και από τον κύριο διοικητή αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει. Τελείως. Και το αναδρομικό βέβαια πάει σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κύριε Χατζόπουλε. Δηλαδή, μιλάμε για τα αναδρομικά 370.000 που κατέθεσαν προσφυγή, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο δεκάμηνο, αν θυμάμαι καλά, Μάιος του 15, Ιούνιο του 16. Μα αφού δεν έχει βγει απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, πώς θα δώσει αναδρομικό? Περιμένουν, το διαφημίζουν συνεχώς και κυκλοφορεί στον αθηναϊκό τύπο ότι ξέρετε, αυτό το μήνα, αλλά φτάσαμε στην 28η Οκτωβρίου, θα πάμε. Να πω εγώ την άποψή μου γι' αυτό. Ναι, την έχετε πει νομίζω. Μέσα σε ένα χρόνο δεν θα έχουμε την οριστική καθαρογραμμένη απόφαση. Πριν περάσει ένας χρόνος. Όχι, ούτε σε ένα χρόνο από σήμερα δεν θα γίνει. Α, ούτε σε ένα χρόνο από σήμερα. Εγώ το λέω αυτό. Ορίστε, καταγραφήστε το. Εδώ έχετε το σταθμό σας. Έχω κάνει μια δήλωση. Κοιτάξτε, θα βγει μια απόφαση. Για να καθαρογραφεί η απόφαση, όπως γνωρίζετε, θα κάνει περίπου 7 με 8 μήνες. Όχι μόνο, δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα δικαστήρια που βγαίνουν. Έχετε μια απόφαση στο δικαστήριο εσείς και διεκδικείτε τα δώρα σας. Από τότε που δικάζετε, βγαίνει η απόφαση, μέχρι που θα καταγραφεί, θα περάσουν 8 με 10 μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς θα δώσει η κυβέρνηση, μακάρι να τα δώσει, όσοι έχουν κάνει αγωγές να πάρουμε τα λεφτά μας. Άμα δεν έχει βγει η απόφαση, ωραία. Μα ο κ. Μητσοτάκης το πήγε εκεί για να καθυστερήσει να δώσει τα χρήματα. Πώς θα τα πάρουμε το μήνα αυτό? Μάλιστα. Σήμερα διαβάζω επίσης στην εκτόξευση των νέων συντάξεων τουλάχιστον κατά 130 ευρώ παραπάνω με τα ίδια χρόνια συνταξιοδότησης οδηγεί η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών από το 2025 και μετά που θα γίνεται με βάση τη μέση αύξηση του δίκτυου μεταβολής των μισθών. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια, αλλά αυτό όμως κάτσε πρώτα να το δούμε αν το εφαρμόσουμε. Α. Και δεν μπαίνει, κοιτάξτε να δείτε. Είναι για εκείνους οι οποίοι θα καταθέσουν για να πάρουν την ολοκληρωμένη σύνταξή τους μέσα από το 2015 και μετά. Σε αυτούς αναφέρετε? Ναι, αλλά ακούστε κάτι άλλο. Δεν θα είναι για όλους. Δεν είναι απλό το θέμα. Αλλά είναι σύνθετο. Αυτό που λέει για να δώσει αύξηση στο ανταποδοτικό, για να δώσει στο συντελεστή μεγαλύτερο, να αυξηθεί ο συντελεστής, πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις από το φάκελο καθενός.
Μπορεί να κάποιο να πάρει 130 και άλλο να πάρει 0. Ή να πάρει 7 ευρώ, ή 12, ή 15. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές που θα το πάρουν αυτό. Αλλά αυτή είναι μετρημένη τα δάχτυλα. Α, μάλιστα. Τα συν λοιπόν 130 ευρώ είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, λέτε. Εννοείται. Αυτοί που έχουν 5.000 το μήνα αποδοχές. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα λιγά και προηγουμένως. Το ψέμα έχει ημερομηνία λήξης. Είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Τώρα, ο κόσμος, να ξέρετε, περιμένει αυξήσεις. Δεν θα δει αυξήσεις. Τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης μαζί με την υπουργό του και τον διοικητή του ΙΕΦΚΑ? Είναι δικό του θέμα. Δεν με αφορά εμένα. Εμένα με νοιάζει απλά να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα. Το αν επιλέγουν να το παίξουν επικοινωνιακά ή όχι, είναι δικό του θέμα. Εμείς αυτό πάμε να κάνουμε. Να πούμε την πραγματικότητα στον συνάδελφό μας, τον συνταξιούχο. Και βλέπετε ότι ό,τι λέμε δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Μας λύσατε τουλάχιστον τις απορίες μέσα σε αυτά τα οποία λέγονται για την πραγματική κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή την ώρα, κύριε Χατζόπουλε, και γι' αυτό σας κάλεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά για την ενημέρωση. Το λέω πάντα που μιλάμε μαζί. Η ενημέρωση είναι μεγάλο θέμα. Αυτό είναι το θέμα σου, συνταξιού. Αυτό το ψέμα. 370.000 που έχουν κάνει αγωγή. Πώς θα πληρωθούμε το μήνα αυτό, ρε παιδιά? Μακάρι να πληρωθούμε. Αυτό δεν είναι η ίδια η απόφαση. Δεν έχει καταγραφεί. Ούτε σε ένα χρόνο, λέτε εσείς. Και το πάτε. Πιστεύω, θα το δείτε. Τώρα είναι 10 μήνες. Το πάμε σε στήσιμο. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εκεί θα πάει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζόπουλο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Και εγώ.